Χα, χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα παραθέσω κάποια ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως να προβλημάτισαν και εσάς βλέποντας κάποιες ταινίες της Disney. Ωστόσο, αυτά τα ερωτήματα έχουν την εξής ιδιομορφία. Δεν έχουν απαντήσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γιατί η Άριελ δεν έγραφε στον Έρικ τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να καταλάβει κι αυτός ποια είναι η Άριελ και γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, αφού ξέρουμε από πριν ότι και να γράφει και να διαβάζει ξέρει. Λέτε να ήταν στους όρους που υπέγραψε? Εάν ο Φέλιξ χτυπούσε τη Βανέλοπη με το σφυρί του, θα διορθωνόταν η βλάβη της? Ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι θα πονούσε λιγάκι. Γιατί τα κουβάκια της Αχτοπούτας δεν εξαφανίστηκαν μαζί με το φόρεμα, την άμαξα κτλ. Όταν πήγε 12 και λύθηκαν τα μάγια? Επόμενο. Ο πρίγκιπας Άνταμ, εκείνος Τέρας, ήταν 11 χρονών όταν η μάγισσα του έριξε την κατάρα. Και για να είναι πρίγκιπας και όχι βασιλιάς, θα πρέπει να έχει γονείς. Πού στο καλό είναι όμως? Πώς γεννήθηκε το θρυψαλάκι? Από ό,τι φαίνεται, είναι μικρότερος από 10 χρονών, δηλαδή όσο κράτησε η κατάρα. Σύν ότι η Μαντάμ Τσαγερό είναι σε προχωρημένη ηλικία για να κάνει παιδί. Αλλά ας μην το προχωρήσουμε παρακάτω. Πώς ανακάλυψε η Γκόθελ το τραγούδι που ενεργοποιούσε τη μαγική δικότητα του μαγεμένου λουλουδιού? Έλεγε συνέχεια τραγούδια μέχρι να βρει ποιο κάνει? Ας πούμε ότι το βρήκε σε ένα βιβλίο με ξόρκια. Ο Δίας είχε προσκαλέσει τον Άδη στο πάρτι γενεθλίων του Ηρακλή, άρα τον συμπαθούσε. Πώς λοιπόν και δεν είπε στον αδερφό του πως ο μονάκριβος γιος του μεγαλώνει μακριά του ως θνητός? Γιατί ο Κενάη δεν εξήγησε τίποτα στο Δενάχη? Δηλαδή ότι η αρκούδα που κυνηγούσαν ήταν η μητέρα του Κόντα? Έτσι θετολογούσε και την επιλογή του να παραμείνει αρκούδα. Και τώρα η καλύτερη. Τι θα γίνει αν ο Πινόκιο πει «Τώρα η μύτη μου θα μεγαλώσει»? Πώς, τι? Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να βρήκατε τις ερωτήσεις ενδιαφέρουσες. Αν έχετε κι εσείς αναπάντητα ερωτήματα, γράψτε τα από κάτω. Disney Fan GR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.